επέστρεψε με τις εξετάσεις, με το εξεταστικό δοκίμιο. Να πούμε επ' αυτού που ανέφερες για τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, σχολίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας, ο Κώστας Καδής, στο όλο ζήτημα, λέγοντας και κάλεσε όσους κατέχουν στοιχεία να τα καταθέσουν. Από εκεί και πέρα τρέχει η διαδικασία της έρευνας για τους εμπλεκόμενους στην διαρροή τους, ώστε να διαφανεί κατά πόσο προκύπτουν πειθαρχικές ή ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα ο Υπουργός ερωτηθείς κατά πόσο συζήτησε το όλο θέμα και για τις πολιτικές ευθύνες, εάν αυτές προκύπτουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στηρίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν χρειάστηκε να υποβάλει την παραίτησή του. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, τους ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό για να παρακαθήσουν σε αυτές τις εξετάσεις, ανέφερε σήμερα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει ένα κονδύλι που δεν υπερβαίνει τις 40 περίπου χιλιάδες ευρώ για την αποζημίωση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ασφαλώς και κατέβαλαν τα έξοδά τους χωρίς να έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια και ο στόχος που ήρθαν να επιτελέσουν εδώ, να παρακαθήσουν σε αυτές τις εξετάσεις. Κατερίνα, πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, καθώς υπάρχουν σωροί αποφάσεων, θα λέγαμε σήμερα, του Υπουργικού